Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή 24 Μαΐου σήμερα. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Τιμήθηκε η αιματοβαμμένη επέτειος της ποντιακής γενοκτονίας στην Αλεξανδρούπολη. Μείωση του ΦΠΑ ζητούν οι ξενοδόχοι της Θράκης, πότε θα ανοίξουν και πώς θα λειτουργήσουν οι μονάδες. Σημαντικά μειωμένη η κίνηση στην αγορά της Αλεξανδρούπολης παρά τις χαμηλές τιμές. Ας ξεκινήσουμε με την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας. Δύο νέα κρούσματα κορονοϊού και κανένας νέος θάνατος είναι ο σημερινός απολογισμός του κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας. Σήμερα ανακοινώνουμε δύο νέα κρούσματα του ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων είναι 2.878, εκ των οποίων το 55,2% αφορά άνδρες. 626 ή 21,8% από τα κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.635, δηλαδή 56,8% είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 19 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. 6, δηλαδή το 31,6% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 84,2% είχε υποκείμενο νόσημα και είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 100 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, δεν έχουμε κανένα καταγεγραμμένο θάνατο, ενώ έχουμε 171 θανάτους συνολικά στη χώρα. Τα επιδημιολογικά στοιχεία είναι καλά και οι συστάσεις σε γενικές γραμμές τηρούνται. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Θα ζούμε με τον κορονοϊό για αρκετό καιρό, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο, και μέρα με τη μέρα προσαρμοζόμαστε στη νέα καθημερινότητά μας. Με αφορμή το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης, ο υποπτέραρχος Δημητρής Χατζηγεωργίου, λοιμοξιολόγος και διευθυντής υγειονομικού πολεμικής αεροπορίας, συνέστησε την προσοχή των πολιτών και την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Δεν θα σταματήσουμε να τονίζουμε στον κόσμο ότι η άρση των μέτρων δεν σημαίνει ότι ξαναγυρνάμε στις παλιές μας συνήθειες, αλλά συμμετέχουμε με σύνεση και υπευθυνότητα. Επιτρέπεται λοιπόν από αύριο να πάμε στο εστιατόριο ή την ταβέρνα, κατά προτίμηση όμως με την οικογένειά μας και όχι για να συναντηθούμε με μακρινούς γνωστούς ή ανθρώπους που δεν βλεπόμαστε και δεν είμαστε πια μαζί, μια και στο τραπέζι θα καθόμαστε σχετικά κοντά και χωρίς μάσκα. Έχουν τεθεί ικανά όρια στον επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά τραπέζι, ώστε να είναι δυνατή η έξοδος μιας ολόκληρης οικογένειας και να μην μείνει κανένας παραπονεμένος. Ας σκεφτούμε όμως ότι θα πρέπει να επιλέξουμε το πού θα πάμε για φαγητό. Επιλέγουμε με βάση την τήρηση των κανόνων απόστασης μεταξύ τραπεζιών, την τήρηση των διηγιών από τους εργαζόμενους και την τήρηση επίσης των κανόνων υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους και τις τουαλέτες και αποφεύγουμε επίσης το συνωστισμό. Και βέβαια είναι αναγκαίο να συνηθίσουμε να τηρούμε και όλα τα υπόλοιπα μέτρα υγιεινής που έχουμε διδαχθεί, δηλαδή να πλένουμε τα χέρια με νερό και σαπούνι ή να εφαρμόζουμε την υγιεινή με αλκοολικό διάλειμμα πριν το φαγητό, να καλύπτουμε το βήχα ή το φτάριζα με το εσωτερικό του αγκώνα και να αποφεύγουμε να αγγίζουμε το πρόσωπό μας, το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα στην οποία αναφέρθηκε ο λοιμοξιολόγος, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι βλάβες που προκαλεί ο ιός των πνεύμωνα αφορά σε καταστροφή του ενδοθυλίου, τη δημιουργία μικροθρομβώσεων και τη δημιουργία παράλληλων αγκίων γύρω από τις κυψελίδες του πνεύμωνα. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι βλάβες από COVID-19 στους πνεύμονες μοιάζουν με τις βλάβες που προκαλούν άλλοι κορονοϊοί. Οι περισσότεροι ασθενείς που καταλήγουν από το νέο κορονοϊό παρουσιάζουν ένα είδος πνευμονίας με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια, που σημαίνει ότι οι κυψελίδες του πνεύμονα δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να απορροφήσουν το οξυγόνο από τον αέρα της ατμόσφαιρας και να το αποδώσουν στο αίμα και τους ιστούς. Δημοσιεύτηκαν λοιπόν στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού New England Journal of Medicine τα αποτελέσματα μιας μελέτης, η οποία ήταν διεθνής και έγινε από επιστήμονες των Πανεπιστημίων Γερμανίας, Βελγίου, Ελβετίας και Αμερικής. Οι επιστήμονες προσπάθησαν να διαλευκάνουν τον μηχανισμό με τον οποίο ο ιός προσβάλλει το πνεύμονα μέσω της εξέτασης ιστολογικών παρασκευασμάτων από ασθενείς που κατέληξαν από την νόσο και διαπίστωσαν ότι οι βλάβες που παρατηρούνται είναι παρόμοιες με τις βλάβες άλλων ιογενών πνευμονιών, με τρεις όμως τουλάχιστον χαρακτηριστικές διαφορές.
Από αύριο ξεκινά το τέταρτο στάδιο άρσης των μέτρων, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την πολυπόθητη επανεκκίνηση της εστίασης σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων. Από αύριο Δευτέρα επιτρέπεται η μετακίνηση από και προς τα νησιά, ενώ ανοίγουν και οι χώροι εστίασης. Αύριο επίσης θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις κυβέρνησης για το αν θα ανοίξουν από την επόμενη Δευτέρα 1η Ιουνίου τα δημοτικά σχολεία, τα νηπιαγωγεία και ευρυφωνηπιακή σταθμή. Όπως ήδη έχουμε πει, η εμπειρία από το άνοιγμα γυμνασίου και λυκείου ήταν θετική, ενώ αντίστοιχη είναι και η εμπειρία από άλλες χώρες. Για τα επιδημιολογικά δεδομένα έχει μιλήσει αναλυτικά τις προηγούμενες μέρες ο κ. Τσιόδρας και αποφάσεις, όπως σε κάθε βήμα, λαμβάνονται ύστερα από εξαντλητικές διαβουλεύσεις με τους ειδικούς και ανάλυση των πραγματικών δεδομένων. Επιτρέπεται επίσης η επαναλειτουργία των κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών με αναπηρίες, των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί με απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο τρόπος λειτουργίας ορίζεται σε εγκύκλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκύκλιος ορίζει μεταξύ άλλων την εκπεριτροπής προσέλευση των ωφελούμενων στις δομές, μείωση της διάρκειας του ημερήσιου ωραρίου και δημιουργία μικρότερων τμήματων, καθώς και τον περιορισμό των παρόντων ωφελουμένων στο 50% της δυναμικότητας των δομών, προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και να επιτευχθεί η εκπεριτροπής χρήση των χώρων. Σε σχετική εγκύκλιο αναλύεται λεπτομερώς ο τρόπος λειτουργίας των παραπάνω δομών, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των φιλοξενούμενων σε αυτές. Να θυμίσω επίσης μερικούς βασικούς κανόνες για την εστίαση που ανοίγει αύριο. Η αναλογία που ισχύει είναι ένας πελάτης ανά δύο τετραγωνικά συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας. Η συνολική ωφέλιμη επιτρεπόμενη επιφάνεια λειτουργίας προκύπτει από το άθροισμα του εμβαδού της υπαίθριας επιφάνειας και της εσωτερικής ημιπαίθριας επιφάνειας κύριος χώρου. Η δυνατότητα της χρήσης της εσωτερικής ημιπαίθριας επιφάνειας προκύπτει όταν υφίσταται πλευρά ή πλευρές του χώρου με άνοιγμα σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο. Καθορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ τραπεζιών σύμφωνα με τη διάταξη των καθισμάτων από 70 πόντους έως 1 μέτρο και 70 εκατοστά. Με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων τιμήθηκε η ποντιακή γενοκτονία στην Αλεξανδρούπολη. Τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Εποντιακού Ελληνισμού που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκτόπιση, εξάντληση, βασανιστήρια, πείνα και δίψα, πορείες θανάτου στην έρημο και συχνότατα εν ψυχρό δολοφονίες ή εκτελέσεις ήταν ορισμένες από τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι Νεότουρκοι εναντίον των ελληνικών πληθυσμών την περίοδο 1914-1923. Ο αριθμός των θυμάτων από τον Πόντο έχει πολύπλευρα αναδειχθεί και αναγνωριστεί σε πάνω από 300.000, ενώ το Κεντρικό Συμβούλιο Ποντίων κάνει αναφορά σε 353.000 θύματα. Οι απογονοί του ζητούν δικαίωση. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισαμενός. Η 101η επέτειος της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού τιμήθηκε στην Αλεξανδρούπολη με επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του ποντιακού ελληνισμού στο Πάρκο Αργό. Το ιστορικό των γεγονότων έδωσε κατά τη σύντομη ομιλία του ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Σήμερα θρηνούμε τη γενοκτονία 353.000 Ελλήνων από τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις του τουρκικού κράτους στο πλαίσιο κεντρικής πολιτικής απόφασης και μεθοδικά σχεδιασμένης στρατηγικής. Η επίστευτη αυτή καταστροφή ολοκληρώθηκε με τον πλήρη διωγμό των Ελλήνων του Πόντου
από τον τόπο τους και την ανταλλαγή πληθυσμών το 1923 και το 1924. Ο Πόντος είναι η κοιτίδα πανάρχαιη ανθρώπινου πολιτισμού, γιατί εκεί άνθησε για 28 ολόκληρους αιώνες ένας πολιτισμός των Ελλήνων. Ο ίδιος εκείνος πολιτισμός που κόμισε στην ανθρωπότητα για πρώτη φορά την κριτική σκέψη, τη βάση της επιστήμης, της έρευνας και της πολιτικής. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονται σε 265.000, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα αγγίζουν τις 700.000. Το 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο, ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα. Επίσης, το 1998, η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Τις κάνουμε κάθε χρόνο για να θυμίζουμε σε όλους τους Έλληνες, στους Πόντιους να μην ξεχάσουν, σε όλους τους Έλληνες να μαθαίνουν, αλλά και δίνουμε ένα μήνυμα απέναντι στη Τουρκία ότι οι Πόντιοι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτά που υποστήκαμε εκείνη την περίοδο. Το ότι είναι γενοκτονία το έχουν αποδειχθεί πολλά κράτη, αλλά θα θέλαμε εμείς οι Πόντιοι μπροστάρεις σε αυτή την προσπάθεια των Ποντίων να είναι η πολιτεία και από πίσω συντεταγμένοι όλοι οι ποντιακοί σύλλογοι, οι συνομοσπονδίες Ελλάδος εξωτερικού, οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα να βοηθήσουν έτσι ώστε στο τέλος η Τουρκία να ζητήσει ένα συγγνώμη για την ηθική αποκατάσταση της γενοκτονίας. Και να πούμε και ένα άλλο, ότι εμείς οι Πόντιοι, εάν ζητήσει συγγνώμη, θα τη δεχθούμε και δεν θα απαιτήσουμε τίποτα από τις περιουσίες μας που είχαμε στο Πόντο. Γιατί εκεί ο ποντιακός ελληνισμός, όπως προείπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, άνθησε για 28 αιώνες. Άρα έχουμε σοβαρή παρακαταθήκη σε εκείνη την περιοχή. 350.000 ψυχές και παραπάνω θυσιάστηκαν για τις ελληνικές αξίες και τις ελληνικές αρχές και έγιναν στόχος ενός επεκτατισμού και μιας ιδεολογικής κυρίως επιβολής. 101 χρόνια μετά όμως και αυτές οι ψυχές των 353.000 και πλέον ποντίων ζητούν δικαίωση. Η Κύπρος, η Σουηδία και η Αρμενία είναι ανάμεσα στις χώρες που έχουν αναγνωρίσει ως ιστορικό γεγονός την γενοκτονία των ποντίων, ενώ η Τουρκία επιμένει να μην το κάνει. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τον κύριο Ανέστη Βαφιάδη, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος των ζυθεστιατόρων Ροδόπης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το άνοιγμα, για το αυριανό μεγάλο άνοιγμα του τομέα και του κλάδου της εστίασης. Κύριε Βαφιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χονδρόπολη, σας ευχαριστώ στην Δελτία Τηλεόρασης. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν με το άνοιγμα του κλάδου σας από αύριο Δευτέρα 25 Μαΐου, να ξεκινήσουμε κύριε Βαφιάδη με τα μέτρα στήριξης τα οποία έχουν ληφθεί. Φαίνεται ότι σε μια ανακοίνωση που έβγαλε και το Πανελλήνιο Σωματείο, φαίνεται μια αντίδραση ότι δεν είστε καλυμμένοι γύρω από αυτά που σας έδωσε η κυβέρνηση για το άνοιγμα, σωστά? Πολύ σωστά. Βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν το άνοιγμα των καταστημάτων του κλάδου της εστίασης, του μεγαλύτερου εργοδοτικού κλάδου της χώρας, όπω λέει 320.000 υπαλλήλους, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό υπάρχει τόσο σημαντικός και γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση για την εστίαση και τον τουρισμό. Σύμφωνα με τα δικά μας αιτήματα, ζητήματα, όπως αυτά είχαν συζητηθεί και οργανωθεί με την κυβέρνηση, τόσο από το μέρος του Σωματεία, όσο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης Ελλάδος. Δυστυχώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι, τον αντίον, απογοητευμένοι, μια που δεν υπάρχει κανένα μέτρο στήριξης από πλευρά της κυβέρνησης στον πολύποθο κλάδο της εστίασης. Το μόνο μέτρο που ανακοινώθηκε ουσιαστικά για την εστίαση είναι το ΦΠΑ από το 24% στο 13% για τα καφέ, ποτά και τα μη αλκοολούχα ποτά, έτσι. Καφέ, αναψυκτικά και χύμους, όχι τα ποτά, να μην μπερδευτούμε. Αυτό ήταν ούτως ή άλλως εξαγγελία της κυβέρνησης προεκλογική, την περιμένουμε πόσο καιρό και όχι να μπει μέσα εν μέσω κορονοϊού και έστω και μόνο για ένα τρίμηνο. Περιμένουμε εμείς μια γενναία μείωση του ΦΠΑ, ανάλογη με τον χωρών της Ευρώπης, σε μονοψήφιο νούμερο, που θα περιλαμβάνει και το φαγητό. Αυτή τη στιγμή, για να μην γελιόμαστε, να μην ακούμε δεξιά-αριστερά, το φαγητό δεν έχει καμία
εκπτώσεις στο ΦΠΑ. Όχι, πουλούνταν, εκεί παραμένει. Μόνο καφέ και χυμός. Για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε και στον κόσμο τι σημαίνει με το ΦΠΑ, γιατί πολλά ακούγονται, ακούγονται τον κόσμο σε εστίαση, νομίζει και το φαγητό. Όχι, το φαγητό δεν υπόκειται σε μείωση ΦΠΑ και ας είναι σε κατανάλωση πολύ μεγαλύτερο από όλα τα προηγούμενα. Mm-hmm. Επίσης, αυτά που ζητήσαμε, τα ενίκια, μας δίνει ένα μήνα μόνο τα ενίκια, ό,τι είναι στα εμπορικά, στις πληττόμενες και παντού, δυστυχώς, και ξεχωρίζει την εστίαση από τον τουρισμό. Ως ένα μήνα ακόμα της εστίασης στον τουρισμό, στη γαστρονομία, στον τουρισμό δίνονται ως το Σεπτέμβριο όλες αυτές τις ελαφρύνσεις, για μας μόνο το μήνα Μάιο. Και για τον ετήσιο τζίρο είχατε κάνει ένα αίτημα, αν δεν κάνω λάθος, να πάρετε ένα ποσοστό. Ναι, ετήσιο τζίρο ήταν μια επιδότηση να πάρουμε ανάλογα. Τι σημαίνει επιδότηση, για να είμαστε ειλικρινείς, να βγάλουμε τη ζημία στο προηγούμενο διμήνο. Όπως δίνονται σε όλες τις ομάδες επαγγελματικές, αγρότες κλπ. Όταν υπάρχουν πλήττονται από καιρικά φαινόμενα, είτε από κρατική εντολή, το ίδιο να παίρναμε κι εμείς μια μικρή αποζημίωση, να βγάλουμε τη χασούρα εντός εισαγωγικών. Το πάγιον εξόδων μας, έτσι. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Μιλάμε πάγιο έξοδο με την ενέργειά μας, τα πάγια μας και τα ενίκια μας. Το διμήνο που ήμασταν κλειστά. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Με τους εργαζόμενους τι θα γίνει, κύριε Παφιάδη? Ό,τι γίνει εφικτό. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους, θα πάμε σε δημοσιογραφία αναστολών πάλι, θα συνεχίσουμε μέχρι 100% όποιος θέλει. Θα μπούμε στο πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Στο πρόγραμμα ΣΟΥΡ, βέβαια, δεν θα μπουν όλοι. Υπάρχουν κάποιες προθέσεις, όπως το 20% μείωση του τζίρου, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι θα σημαίνει αυτό. Στο τζίρο θα προσμετρηθεί, δεν αποσαφηνίστηκε. Και αυτοί, βέβαια, οι εργαζόμενοι σημαίνει το εξής παράδοξο. Αυτοί οι εργαζόμενοι που δεν θα δουλεύουν για τις επιχειρήσεις ή εκπεριτροπής, τα ασφαλιστικά τους έξοδα, το ίκατος δηλαδή αυτό, να μην λέμε αυτό απλά, θα πρέπει καλύτερα να το πληρώσει η επιχείρηση. Και ας μην δουλεύει ο εργαζόμενος. Mm-hmm. Αυτό ελληνική πατέντα πάλι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Εγώ θα δουλεύω δηλαδή και για τον εργαζόμενο, το οποίο δεν θα δουλεύει για μένα, αλλά εγώ θα πρέπει να το πληρώσω ασφαλιστικές φορές και δεν σκαλεί το κράτος, όπως συμβαίνει τώρα. Αυτά δεν θα οδηγήσουν σε σωστά πράγματα. Για μένα η ανεργία είναι πρώτο πυλόν στον κλάδο της εστίασης. Μαζί με τα περιοριστικά μέτρα ανάπτυξης ραπεζοκαθισμάτων και όλα αυτά για υγειονομικούς λόγους και πολύ σωστά. Για να μην μπερδευόμαστε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υγειονομικοί λόγοι υπάρχουν, υγειονομικοί λόγοι. Και οφείλουμε να πειθαρχήσουμε στις εντολές των επιστημόνων. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν ανοίγουμε το 50% της δυναμικότητας, άντε 60%, γιατί δεν είναι παραπάνω, κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να έχουμε τους 100% των ασφαλιστικών εισφορών, 100% του μισθωτικού κόστους, 100% των ενοικίων μας, 100% όλων αυτών. Με τα τραπεζοκαθίσματα, τι σημαίνει αυτό? Χωρί αυτέ τι αναστολέ που πρέπει να τι πληρώσουμε τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, αυτά τα οποία οφείλουμε από το πλήσιμο που ήμασταν. Δεν μα χαρίζεται τίποτα. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, δεν μα χαρίζεται τίποτα. Και τα όποια χρήματα μα δίνονται είναι υπό μορφή δανείων πάλι. Mm-hmm. Που και αυτά δεν δίνονται. Άλλη κουβέντα βέβαια αυτή. Όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα, όπω προείπατε, περιμένουμε από Δευτέρα μαζί με του Δήμου. Οι Δήμοι είναι σε πλήρη ετοιμότητα, όπω γνωρίζουμε, οι Δημοκομιτήσει που συνεργαζόμαστε άψογα. Δεν θεύγουν τεχνικά κλιμάκια του Δήμου, ανάλογα τι ζητάει ο κάθε επαγγελματίας, αν μπορούν να τους δώσουν μέχρι τους 100% των ραπεζοκαθισμάτων, το οποίο κάτι είχαν πριν. Βέβαια, δύσκολο είναι στις περισσότερες περιπτώσεις, άλλες δεν θα δοθεί καθόλου. Άρα, οι μαγαζιά θα είναι κλειστά, γιατί δεν μπορούν να πάρουν περαιτέρω εξωτερικό χώρο. Όπου μπορεί, θα δοθεί. Αλλά αυτό δεν είναι ούτε η πανάκια, είναι μια απλή ασπιρίνη. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς ακριβώς θα γίνει τώρα αυτό, κύριε Βαφιάδη? Δηλαδή, θα ανοίξουν κάποια μαγαζιά, θα επεκταθούν λίγο τραπεζοκαθίσματα. Παρ' όλα αυτά, η χασούρα και το επόμενο διάστημα, δηλαδή από αύριο, από Δευτέρα, θα είναι μεγάλη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή... Βεβαίως. Σκεφτείτε, εσωτερικό χώρο δεν έχει κανένας. Αυτοί που έχουν εσωτερικό χώρο δεν θα ανοίξουν καν. Mm-hmm. Γύρω στο 60, στο 35% των καταστημάτων με 40% της χώρας δεν θα ανοίξει καθόλου αυτή την περίοδο. Μέχρι να δοθεί η εντολή και για εσωτερικούς χώρους, είπαν 15 Ιουνίου, είπε χθες ο κ. Βοθανάς, θα το δούμε αν αυτό επαληθευτεί. Και αυτό με περιοριστικά μέτρα, με πολύ λιγότερα τραπεζοκαθίσματα. Mm-hmm. Αυτή η χασούρα πώς θα καλυφθεί, κανένας δεν μας λέει. Και φυσικά με έναν κόσμο που λογικό είναι οι καταναλωτές, πελάτες, έμεινε φοβισμένοι λόγω της ασθένειας, της επιδημίας και πολύ σωστά όπως και εγώ και εσείς. Και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει κυρίως ο κόσμος, θα ανταποκριθεί. Mm-hmm. Ο τουρισμός, ο οποίος στην περιοχή μας ήταν που ήταν μηδαμενός, θα είναι ακόμη λιγότερος. Ουσιαστικά δεν θα προσδοκούμε κάτι από τον τουρισμό. Η Ροδόπη, να μιλήσω για τη Ροδόπη, οι χειρότεροι μήνες της ήταν πάντα Ιούλιος και Αύγουστος. Σκεφτείτε τώρα πόσο πιο κάτω θα πάμε. Γιατί το πικ μας ήταν Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Αλεξανδρόπολη, βέβαια, ο τουρισμό από την Τουρκία, λίγο ρέφαρε εντός εισαγωγικών, θα φανεί και αυτό με την Τουρκία τι θα γίνει. Αν θα έχουμε ροές, που δεν νομίζω και από εκεί να έχουμε φέτος ροές. Δύσκολα τα πράγματα, γκρίζω το τοπίο,
να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε γαλανό με τη βοήθεια κυρίως των συμπολιτών μας. Με την κυβέρνηση δεν έχουμε πλέον κανένα έρισμα, καμιά βοήθεια. Όσο βοηθήσουμε και καταναλώσουμε οι συμπολίτες μας στα μαγαζιά τους, στον τόπο μας, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε όλοι μαζί από αυτό το δύσκολο κύκλο τον οποίο μπήκαμε. Τι ακριβώς μέτρα θα ακολουθήσετε τώρα ως εστιατόρες, κύριε Βαφιάδη? Τα μέτρα υγιεινής εννοείται. Ακριβώς. Τα μέτρα υγιεινής στο υγειονομικό πρωτόκολλο και αυτό είναι μπερδεμένο. Άλλα είπε ο ΕΦΕΤ, άλλα ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ, άλλα βρήκαμε από το Μυστήριο Αθηνών όπως ανακοινώθηκαν. Αυτά είναι τα βασικά μέτρα σίγουρα. Γάντια, μάσκες, προσωπίδες, αντισηπτικά σε τραπέζια. Όχι, περισσότερο μια σχέση ως πράγματα, εννοούμε τραπεζομάντιλα, οδοτοπίπερα. Όσο μπορεί ο καθένας θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε, σε ελπίσουμε ότι αυτή η πρώτη εβδομάδα θα είναι και εβδομάδα προσαρμογής για να δούμε πού βαδίζουμε, πού πατάμε και σιγά σιγά να μπορέσουμε να βρούμε τον βηματισμό μας με τη βοήθεια φυσικά και των υπηρεσιών, γιατί για πολλές πορείες γεννούνται και δεν μπορούμε να τις λύσουμε. Όσο και ακόμα και τα τραπεζοκατοίκοντα έχουμε πορείες και δεν μπορούμε να τις λύσουμε. Ας ελπίσουμε στη διάβατη πορεία, φυσικά ελεγκτικές αρχές την πρώτη περίοδο, ας ελπίσουμε να είναι συστάσεις για να μπορέσουν και, γιατί και αυτές δεν έχουν πλήρες οδηγίες. Για να συμβαδίσουμε όλοι μαζί, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι και οι καταναλωτές να ξέρουν πού βρίσκονται, ποιο είναι το υγειονομικό πρωτόκολλο και εμείς για να μην έχουμε γκρίνες, παρατράγουδα, οτιδήποτε κακό για το, τόσο για μας, όσο για τους πελάτες μας και το προσωπικό μας κυρίως. Πάντως τα μέτρα αφορούν το προσωπικό των καταστημάτων εστίασης, έτσι, των εστιατορίων. Ναι, δεν αφορούν. Ναι. Ο καταναλωτής για να πάει να φάει σε ένα εστιατόριο δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Ο σερβιτόρος, τα πρώτα μέτρα, για να φανταστείτε γιατί για ποιο λόγο μιλάω, ότι είναι αντικρουόμενα. Όταν βγήκαν τα μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης την προηγούμενη Δευτέρα, από κάτω έγινε το πινακάκι που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια και μάσκες, που όχι. Του σερβιτόρους μιλάνε ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται προσωπίδες, γάντια όχι. Ο ΕΦΕΤ λέει και γάντια και μάσκα. Μάλιστα. Ποιον εμπιστεύεται, ποιο είναι ο αληθής, ποιο είναι ο ψευδής. Και αν είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός, τι θα ελέγξει. Με καταλαβαίνετε τι εννοώ και το κράτος το ίδιο είναι αντικρουόμενο μεταξύ τους. Περιμένουμε να βγει ένα υγειονομικό πρωτόκολλο πιο ξεκάθαρο, πιο πρακτικά πράγματα. Ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα που πρέπει να προσέξουμε. Δεν έχει βγει ως τώρα που μιλάμε. Ας ελπίσουμε στην επαύριο που θα ξεκινήσουν να βγουν όλα αυτά, γιατί είμαστε κι εμείς πιο σύντομοι. Και εμείς θέλουμε να είμαστε σύντομοι σε όλα αυτά, ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία των πολιτών, το προσωπικού μας και εμάς και εμάς των ιδίων φυσικά. Να κλείσουμε, κύριε Βαφιάδη, με μια πρόβλεψη δική σας. Πώς περιμένετε την κίνηση τώρα, τώρα που κλείνει ο Μάιος και τον επόμενο μήνα? Πώς λέτε θα κινηθεί οι καταναλωτές? Θα υπάρχει κίνηση στα εστιατόρια? Δεν μπορώ να είμαι αυτή τη στιγμή μάντες. Δεν ξέρω πώς αν θα φοβάται ή δεν φοβάται, αν θα μπορέσει να εμπιστευτεί ή δεν μπορέσει να εμπιστευτεί. Δεν θα είναι φυσικά το περσινό καλοκαίρι, δεν θα είναι το προπέρσινο, θα είναι πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Αυτό είμαι βέβαιος. Ας ελπίσουμε μην είναι τόσο δύσκολη που δεν θα είναι καταστροφική για το Σεπτέμβριο και δούμε σε κλεισίματα. Αλλά φυσικά, αν δεν ληφθούν μέτρα στήριξη από την κυβέρνηση περαιτέρω, σίγουρα πολλά καταστήματα δεν θα αντέξουν. Με τη μειωμένη δυναμικότητα που έχουν τα εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Και η εστίαση και τα καφέ. Με μια μείωση ΦΠΑ δεν ήταν τίποτα. Οπότε περιμένουμε ένα crash test από Δευτέρα, κύριε Βαφιάδη, και θα ξαναμιλήσουμε για νεότερα. Περιμένουμε ένα crash test και να δούμε πώς θα κινηθεί και ο κόσμος. Μια έκκληση σε όλους τους στρατιώτες να εμπιστευτούν τις επιχειρήσεις τοπικές, όχι μόνο την εστίαση, για τα εμπορικά τους καταστήματα και τα μεζινάτικα. Ας σταματήσουμε λίγο το πανέλ στη Βουλγαρία και στην Τουρκία. Δεν ευνοεί κανέναν άλλον παρά μόνο τις όμορες χώρες. Το πορτοφόλι μας δεν το ευνοεί μακροπρόθεσμα. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Το μακροπρόθεσμα δεν ευνοεί το πορτοφόλι μας, ίσα-ίσα. Το μακροπρόθεσμα ζημιώνει το πορτοφόλι με μείωση συντάξεων μισθών που θα αποκολουθήσουν, να μην αποκολουθήσουν ποτέ, και μη και αύξηση ενεργείας. Καταναλώνουμε στον τόπο για να γίνουν τα χρήματα στον ίδιο τον τόπο μας. Πολλαπλάσια κιόλας. Καταναλώνοντας στο εξωτερικό, μπορεί να κερδίσει παροδικά να κερδίσει 10 ευρώ, μελλοντικά θα χάσει 50. Έτσι, ειδικά έτσι. Μετά την τέτοια κρίση. Μόνο μια έκκληση, έκκληση πραγματικά στους στρατιώτες. Συντοπίτες μας, αυτή τη δύσκολη περιοχή που βρισκόμαστε, από τις φτωχότερες του κόσμου, να μπορέσουμε να τη στηρίξουμε με νίκη και με δόνια για να κρατηθούμε και στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαφιάδη, για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλό βράδυ, με υγεία αύριο. Καλό βράδυ.
Μείωση του ΦΠΑ στον τουρισμό ζητούν οι ξενοδόχοι της Θράκης μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα στήριξης στον κλάδο. Από την 1η Ιουνίου ανοίγουν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας, τα κάμπινγκ και οι κατασκηνώσεις. Στις 15 Ιουνίου ανοίγουν και τα εποχικά ξενοδοχεία, προκειμένου να υποδεχθούν τους επισκέπτες του εξωτερικού. Ήδη οι επιχειρήσεις άρχισαν να προετοιμάζονται για την επαναλειτουργία τους. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν επαρκούν, ήταν το σχόλιο του Προέδρου των Ξενοδόχων Θράκης αναφορικά με τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για την επανεκκίνηση του τουρισμού. Ο κλάδος διεκδικεί μείωση του ΦΠΑ, μέτρο που εξήγηλε το οικονομικό επιτελείο για την εστίαση μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020. Σίγουρα υπάρχουν και πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις και κάποιες αποσαφηνίσεις, να το πούμε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιμέναμε, η στήριξη του χώριου τουρισμού με τον κοινωνικό τουρισμό και με τον τουρισμό για όλους, είναι μια καλή αρχή, μια καλή βάση κίνησης για τη φετινή χρονιά. Από ό,τι φαίνεται τα σύνορα θα ανοίξουν εγκαίρως. Η διαφήμιση έχει μια λογική, εφόσον βέβαια δούμε και πώς και σε ποιες χώρες θα πραγματοποιηθεί. Περιμένουμε να ανοίξουν τα ξενοδοχεία, να ανοίξουν τα πρωτόκολλα, να ανοίξουν και το βασικότερο από όλα τα σύνορα και να δούμε πώς θα πάμε φέτος τη χρονιά. Τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών είναι επίσης και αυτά στη σωστή κατεύθυνση, όμως η εξειδικευμένη μείωση του ΦΠΑ δεν άγγιξε τον τουρισμό. Περιμένουμε αποσαφηνίσεις και διευκρινίσεις στο θολό τοπίο της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών. Θέλουμε να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα, γιατί αυτά θα βοηθήσουν γενικότερα το τουριστικό προϊόν της Ελλάδος. Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον τουρισμό ξεδίπλωσε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ανακοινώνοντας ότι η επανεκκίνηση του κλάδου εξελίσσεται σε δύο μέτωπα, στο εγχώριο και στο άνοιγμα των συνόρων. 1η Ιουνίου ανοίγουν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας, τα κάμπινγκ και οι κατασκηνώσεις. Στις 15 Ιουνίου ανοίγουν και τα εποχικά ξενοδοχεία, προκειμένου να υποδεχθούν τους επισκέπτες του εξωτερικού. Ήδη οι επιχειρήσεις άρχισαν να προετοιμάζονται για την επαναλειτουργία τους. Κάθε ξενοδόχος κοιτάει την ιδιοκτησία του και ανάλογα με την πελατεία του και το πελατολόγιο και τις αφήξεις που έχει, φαντάζομαι ότι ξεκίνησε ήδη τις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής στην καλοκαιρινή λειτουργία. Από τις 15 Ιουνίου ανοίγουν οι πτήσεις προς το Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά από χώρες με καλά επιδημιολογικά κριτήρια, και από 1η Ιουλίου απελευθερώνονται οι πτήσεις προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Χώρες όπως η Γερμανία, η Βουλγαρία και άλλες της Βαλτικής θα αποτελέσουν φέτος τις αγορές που θα τροφοδοτήσουν με επισκέπτες στην Ελλάδα. Με σημερινή επικοινωνία που είχαμε tour operator Ελλήνων τουριστών, ήδη ξεκίνησαν τα τηλέφωνα, είναι υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή αποκωδικοποιούμε αυτό το ενδιαφέρον όσον αφορά την τιμολογιακή μας πολιτική και τη διαθεσιμότητα, την περίοδο που αυτές οι κρατήσεις θα λειτουργήσουν και θα φιλοξενηθούν και πάνω τοποθετούμε τον προορισμό και τα ξενοδοχεία μας στην ελληνική αγορά. Είναι μια εξίσωση που θα λυθεί δύσκολα, γιατί και η οικονομική κρίση έχουμε στην Ελλάδα και πάντα οι Έλληνες ήταν της τελευταίας στιγμής και τα καταλήμματα θα αλλάξουν πολιτική, γιατί δεν θα υπάρχουν ξένοι τουρίστες. Δεν μπορούμε να έχουμε σίγουρα αποτελέσματα, αλλά σίγουρα έχουμε μια πρώτη ένδειξη. Πάντως, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Τουρισμού, οι δυνητικοί επισκέπτες της Ελλάδας δεν θα είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, ούτε θα μπαίνουν σε καραντίνα, ωστόσο θα γίνονται στην Ελλάδα δειγματοληπτικά τεστ στους επισκέπτες. Ρίχνουν τις τιμές σε επίπεδα εκπτώσεων προσδοκώντας αύξηση των εσόδων τους οι καταστηματάρχες της Αλεξανδρούπολης. Το λιανεμπόριο άνοιξε με κανόνες και περιορισμούς από τις 11 Μαΐου, προσφέροντας ανάσα στον εμπορικό κόσμο και στους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η κίνηση στην αγορά χαρακτηρίζεται πεσμένη και οι καταναλωτές είναι προσεκτικοί, ακόμα και μπαίνοντας μέσα στο κατάστημα. Από τις 11 Μαΐου άρχισε να ανοίγει το λιανεμπόριο μετά από σχεδόν δύο μήνες καραντίνας που επηρέασε εκτός από το πορτοφόλι και την ψυχολογία των πολιτών. Οι πρώτες ημέρες επαναφοράς στην κανονικότητα ήταν σχεδόν αναγνωριστικές και για τις δύο πλευρές. Από τη μία οι καταστηματάρχες που έπρεπε να ανανεώσουν το εμπόρευμά τους και από την άλλη οι καταναλωτές που έχουν ανάγκες όμως είναι προσεκτικοί στις αγορές τους. Τα πράγματα ξεκινήσανε λίγο μουδιασμένα για την αγορά. Ένας κύριος λόγος είναι ότι υπάρχει μια πολύ κακή ψυχολογία στον κόσμο για το ότι δεν ξέρει το τι θα γίνει αύριο. Επίσης ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας που έχει μια πτώση η όλη κίνηση είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου σχεδόν τουρισμός.
αυτή η όποια περιοχή μας εδώ, υπήρχε μια κίνηση από Τούρκους, από Βούλγαρους, από Γερμανούς. Και γενικά υπάρχει ένα γενικότερο μούδιασμα στην αγορά και ο κόσμος έχει ένα φόβο για το αύριο. Πρέπει να υπάρχει μια κακή δηλαδή ψυχολογία. Πιστεύω ότι θα αλλάξουν όλα, γιατί προσφέρουμε, έχουμε μια πολύ καλή πόλη, με μια τεράστια αγορά μπορώ να πω, με πολύ καλές τιμές, με καλούς επαγγελματίες. Οι καταστηματάρχες ξανασυστήθηκαν στο καταναλωτικό κοινό, κάνοντας προσφορές στα εμπορεύματά τους. Το ζητούμενο είναι η ρευστότητα, ειδικά μετά από 2 μήνες καραντίνας και ενώ οι υποχρεώσεις τρέχουν. Εμείς παραλάβαμε πάρα πολλά ρούχα το μήνα Μάρτιο και τις επόμενες μέρες κλείσαμε. Τα ρούχα αυτά παροπλίστηκαν για 2 μήνες εδώ. Ξανανοίξαμε. Αυτά τα ρούχα πρέπει να τα πληρώσουμε. Αυτά τα ρούχα πιο πολύ αναφέρονται στα της άνοιξης δεδομένα. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία θα τα λύσουμε, θα τα προσπεράσουμε και όπως σας είπα θέλει μια υποστηρικτική η τοπική μας αγορά και ο κόσμος πρέπει για να στηρίξει, γιατί πραγματικά υπάρχουν και καλές τιμές και πολλή διάθεση και πρέπει αυτή την μπόρα να την περάσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι. Άρχισε κινείται δειλά-δειλά και βλέπουμε. Έχουμε χάσει μισή σεζόν σίγουρα. Τώρα από εδώ και πέρα και εμείς είμαστε ταλαντευόμενοι, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πώς θα συνεχίσουμε, δεν ξέρουμε ακόμα. Εσείς κλείσατε με άλλη σεζόν, ανοίξατε με καινούρια, δηλαδή κλείσαμε αυτό. Κλείσαμε με χειμερινή και ανοίγουμε με καλοκαιρινή. Χάσαμε την ενδιάμεση που λέμε, δηλαδή την ανοιξιάτικη σεζόν. Πάμε κατευθείαν στην καλοκαιρινή, έχουμε πάρει τα εμπορεύματα, τα έχουμε χρεωθεί και από εδώ και πέρα θα δούμε. Η κίνηση στην αγορά χαρακτηρίζεται πεσμένη και οι καταναλωτές είναι προσεκτικοί ακόμα και μπαίνοντας μέσα στο κατάστημα. Όσον αφορά στις τιμές, είναι σχεδόν σε επίπεδα εκπτώσεων, λένε οι καταστηματάρχες, που προσπαθούν να κερδίσουν τον χαμένο χρόνο. Οι τιμές είναι τιμές εκπτώσεων, για να σας πω να καταλάβετε, γιατί έχουμε φορτηθεί το εμπόρευμα και πρέπει να το διώξουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα δηλαδή προσφέρετε σε χαμηλές τιμές το εμπόρευμα που είχατε για το. Σε τιμές εκπτώσεων δουλεύουμε. Τα καταστήματα θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά σε εμφανή σημεία αντισηπτικά και να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας κατά την είσοδο των πελατών. Βροχή τηλεφωνημάτων με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού δέχονται οι επαγγελματίες στον χώρο του κλιματισμού, ειδικά όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Η σωστή συντήρηση είναι απαραίτητη για την προστασία της υγείας μας και απαιτείται να γίνει από ψυκτικό που διαθέτει τη γνώση και την κατάρτιση να το πράξει αυτό. Οι πολίτες ζητούν να λάβουν πληροφορίες για τον τρόπο που θα κάνουν τις απαραίτητες εργασίες στα κλιματιστικά του χώρου τους. Εν μέσω πανδημίας και ενώ οι απόψεις των επιστημόνων διείστανται σχετικά με τη λειτουργία των κλιματιστικών σε επαγγελματικούς χώρους, αυτό που σίγουρα επιβάλλεται είναι η συντήρηση των οικιακών σωμάτων. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη η τακτική συντήρηση του κλιματιστικού είναι η διαφύλαξη της υγείας μας. Επίσης, η μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του κλιματιστικού είναι ένας ακόμα σημαντικός λόγος. Λόγω της πανδημίας και αυτά που ακούγονται για τα κλιματιστικά, καλά είναι να τα συντηρούν τα κλιματιστικά τους και να τα πολυμένουν με αξιόπιστα φάρμακα εγκεκριμένα από το ΕΟΦ και στο τέλος παίρνουν και μια βέβαιωση τι έχουν κάνει μέσα στα μηχανήματα και είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα από βακτήρια και ιούς. Εμείς τα συντηρούμε κάθε χρόνο. Μια φορά το χρόνο θέλει συντήρηση του κλιματιστικού και από εκεί πέρα νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο το οικιακό κλιματιστικό. Από τη στιγμή που είναι καθαρό και ανακυκλώνει τον αέρα, δεν θέλει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι άλλο. Ένας εξειδικευμένος ψυκτικός θα καθαρίσει εσωτερικά τη μονάδα με εγκεκριμένα φάρμακα, θα τοποθετήσει τα απαραίτητα φίλτρα που θα εμποδίσουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και βακτηριδίων που είναι επιβλαβή για την υγεία. Αρχίζουμε από το κλιματιστικό το εσωτερικό. Ανοίγουμε το μπροστινό καπάκι, βγάζουμε τα φίλτρα που έχει, τα προφίλτρα της σκόνης που τα βγάζουμε και τα πολυμένουμε και τα καθαρίζουμε και τα σκουπίζουμε το πρώτο πράγμα. Μετά πλύνουμε τον αναλάκτη που είναι μέσα της ψύχης και της θέρμανσης αυτό εδώ, για να μην εκεί που δημιουργούν τα βακτήρια. Πλένουμε τις εσωτερικές μονάδες μέσα στα πλαστικά του όλα και δεν έχουμε και από εκεί ιούς και τέτοια. Με τα φάρμακα τα εγκεκριμένα, βλέπετε πώς είναι όταν είναι καθαρό. Βλέπετε και εδώ η φάση πώς έχει καθαριστεί και πώς είναι κάποια χρόνια έχει. Μπορεί να γίνει και να έχει γίνει και χειρότερο σε κάποια, αν δεν το έχουν κάνει καθόλου συντήρηση. Φαίνεται διαφορά. Υπάρχουν τα φίλτρα ιονισμού. Αυτά είναι σημαντικά σήμερα που καθαρίζουν τον αέρα του χώρου μέσα από βακτήρια και ιού. Συγκρατούνται εδώ και κάθε 1, 2, 3 χρόνια πρέπει να τα αλλάζουμε. Αυτά είναι η ζωή του και η πνοή του, δηλαδή του μηχανήματος και του χώρου μέσα.
Σημαντικό είναι επίσης να καθαριστεί και η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού με ειδικά καθαριστικά υγρά. Σε αυτή τη φάση θα γίνει και ο έλεγχος διαρροής ψυκτικού υγρού και η συμπλήρωση εφόσον απαιτείται. Φαίνεται εδώ, βλέπετε τη διαφορά, το πάνω από το κάτω. Το έχουμε καθαρίσει για να δείτε τη διαφορά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η επόμενη φάση είναι να βάλουμε όργανο να μετρήσουμε το φρέον μέσα. Όπως βλέπετε εδώ, πρέπει να δούμε το φρέον αν μέσα έχει το κανονικό φρέον και προληπτικά δεν δημιουργήσει κάποιο άλλο πρόβλημα. Γιατί μπορούμε να γλιτώσουμε κάποια βλάβη που ενδέχεται να γίνει στην πορεία. Στο τέλος, ο ψυκτικός θα δώσει στον πελάτη μια έγγραφη πιστοποίηση συντήρησης, στην οποία θα αναγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έκανε, αλλά και τα σκευάσματα που χρησιμοποίησε. Και λέει τι έχουμε βάλει μέσα στο κλιματιστικό, τι έχουμε κάνει, τι απολύμανση έχουμε κάνει από τους ιούς όλους αυτούς εδώ. Και έτσι ο πελάτης δεν έχει πρόβλημα, έχει ήσυχο το κεφάλι του, δεν έχει από ιούς και βακτήρια κάτι στο μηχάνημα, γιατί έχει απολυμανθεί και έχουν μπει τα φίλτρα του ιονισμού και δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσει κάτι. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαχρήστου, λόγω και της πανδημίας, το ενδιαφέρον των πολιτών είναι μεγάλο για τη συντήρηση των κλιματιστικών. Πάντως, ανάλογα με τη χρήση, μια ετήσια συντήρηση κλιματιστικού είναι αρκετή, ώστε οι χρήστες του να είναι ασφαλείς. Πρόωρα και πρόχειρα, λόγω του καύσωνα, λειτουργήσαν οι οργανωμένες πλάτες της χώρας από το περασμένο Σαββατοκύριακο, δρόμο που δεν επέλεξαν να ακολουθήσουν οι περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις, καθώς δεν ήταν προετοιμασμένες. Οι ιδιοκτήτες άρχισαν να προετοιμάζονται για το καλοκαίρι, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι είναι πολλά και αυστηρά τα μέτρα για τη λειτουργία τους. Ως αντίδοτο στον καύσωνα για τους πολίτες άνοιξαν οι πλάζες, όμως το ίδιο δεν ισχύει και για τους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι ακόμα αναμένουν. Από τις 16 Μαΐου, χωρίς μουσική και μόνο με πακέτο, λειτουργήσαν οι 515 οργανωμένες παραλίες της χώρας. Στην Αλεξανδρούπολη, η πλειοψηφία των επαγγελματιών του κλάδου επέλεξε να μην ανοίξει. Ετοιμαζόμαστε πρωτοδός. Δόξα τω Θεώ, επιτέλους πήραμε το πράσινο φως. Θεωρώ ότι προσπέκα ανέτεια μέχρι τώρα που αργήσαμε τόσο πολύ. Μέχρι τώρα οι οδηγίες που έχουν πάρει φορά μόνο τα μέτρα της αποστάσεως τραπεζιών, δεν έχουμε κάτι περαιτέρω και η χρήση της μάσκας, αντισηπτικών κτλ. Που χρησιμεύει. Δεν έχουμε πάρει ακριβείς οδηγίες το πώς ακριβώς θα ανοίξουμε και τι θα ανοίξουμε. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της παραλίας, της ξαπλώσεις και της ομπρέλας, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ούτε καμία πιθανή ημερομηνία. Εμείς είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο. Στα beach bar της Αλεξανδρούπολης πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες προκειμένου σύντομα να ανοίξουν τις πύλες τους και να υποδεχθούν το κοινό. Στα μέτρα προστασίας για την παραλία προβλέπονται μεταξύ άλλων ακόμα η υποχρεωτική απολύμανση στις ξαπλώστρες καρέκλες μετά από κάθε πελάτη. Επίσης, υποχρεωτική είναι η απολύμανση και στις εγκαταστάσεις υγιεινής, με τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης να αναρτά υποχρεωτικά σχετικό πρόγραμμα εμφανές σε περίπτωση ελέγχου. Στο Σαββατοκύριακο η παραλία ήταν γεμάτη από κόσμο, γεμάτη, όπως και το πάρκινγκ, όλες οι ηλικίες. Προφανώς δεν υπήρχαν κάποιες αποστάσεις που αν λειτουργούσαμε σαν οργανωμένη παραλία θα υπήρχαν. Σε αυτή την περίπτωση που το χήμα είναι χήμα, ο ένας ήταν πάνω στον άλλον. Και δυστυχώς για ένα Σαββατοκύριακο ήμασταν κλειστά χωρίς λόγο. Εμείς μπορούσαμε να δουλέψουμε μόνο σαν takeaway. Δεν είχαμε δικαίωμα να βγάλουμε ξαπλώσεις και ομπρέλες. Οι οργανωμένες παραλίες αφορά πιο πολλές δημοτικές πλάζες και κυρίως αφορά το κομμάτι της Αθήνας. Επειδή εσείς φαντάζομαι δεν έχετε αυτό το takeaway, δεν ανοίξετε. Δεν ανοίξαμε καν. Δεν μας ήφερε, δεν υπήρχε λόγος να ανοίξουμε. Θα το κάνετε. Από 25 του μηνός που ανοίγει η εστίαση, ό,τι φορά το κομμάτι της εστίασης, εμείς προσωπικά θα ανοίξουμε και το εστιατόριο μας και το διπλοχώρο που μπορεί να λειτουργήσει και σαν καφέ. Mm-hmm. Μας δίνει αυτό το δικαίωμα το καφέ. Αλλά όχι να μπορούμε να μπλώσουμε ξαπλώστρες και ομπρέλες. Και ενώ οι ιδιοκτήτες προετοιμάζονται για το καλοκαίρι και τα αυστηρά μέτρα προστασίας, οι λουόμενοι από την άλλη απολαμβάνουν τη θάλασσα. Δεν έχουν την άνεση της ξαπλώστρας όμως, αυτό δεν τους αποτρέπει από τη βουτιά. Συνηθίζαμε να πηγαίνουμε σε beach bar οργανωμένα, αλλά τώρα εντάξει, δεν γίνεται. Καλά περνάμε όμως πάλι και με τις πετσέδες μας. Και χωρίς ξαπλώστρα. Ναι, χωρίς ξαπλώστρα. Είναι το πρώτο μπάνιο. Ναι. Και πώς σου φαίνεται η θάλασσα? Πολύ ωραία. Δεν έχει τόσες πέτρες. Mm. Και είναι ωραία. Κάνει ζέστη την θέση στη θάλασσα πλέον? Ναι. Σε ενοχλεί που δεν έχεις την ξαπλώστρα σου? Όχι και τόσο. Δεν είναι και τόσο χάλια χωρίς ξαπλώστρα. Δεν σε πειράζει αυτό, αρκεί να είναι θάλασσα. Ναι.
Το ίδιο ισχύει και για όσους θέλουν απλώς να πιούν τον καφέ τους με θέα τη θάλασσα. Περιμένεις να ανοίξουν παραλίες, Βαγγέλη? Ναι, περιμένω. Τι σου έχει λείψει τώρα, καταρχάς κάνει ζέστη, είναι σαν να έχουμε Ιούλιο. Ναι, ναι, κάνει πολύ ζέστη. Σου έχει λείψει έτσι, ο καφές, η ξαπλώστρα? Ναι. Τώρα δεν ξέρω βέβαια με αυτά τα καινούργια μέτρα πώς θα είναι. Ξαπλώστρες και όλα αυτά. Έκανες ακόμα μπάνιο ή όχι? Κάναμε ένα, ναι. Πήγαμε σε μια θάλασσα. Με την πετσέτα, κάτω, ναι, χύμα. Ναι, ναι. Είναι το ίδιο? Όλοι. Είναι το ίδιο? Όχι. Νομίζω πως δεν είναι το ίδιο. Mm-hmm. Δηλαδή αναγκαζόμαστε να παίρνουμε και καφέ από αλλού και ερχόμαστε και καθόμαστε στη θάλασσα. Πάντως, ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες παραλίες είναι υποχρεωτική η καταγραφή του αριθμού των παρευρισκόμενων. Ο μέγιστος αριθμός λουόμενων είναι τα 40 άτομα ανά 1000 τετραγωνικά μέτρα. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξώνων των εμπρελών ορίζεται στα 4 μέτρα, ενώ ορίζεται και ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του σκιάστρου 2 ομπρελών. Επίσης, ανά ομπρέλα μπορούν να υπάρχουν μέχρι 2 ξαπλώστρες, με εξαίρεση τις οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Σπύρα, η οποία εξαπατούσε ηλικιωμένους με τηλεφωνικές απάτες, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Η ομάδα των απατεώνων δρούσε σε δράμα και σέρες. Είχαν καταφέρει να αποσπάσουν περίπου 7.500 ευρώ από δύο ηλικιωμένες, ενώ αρκετές ήταν οι απόπειρες εξαπάτησης άλλων πολιτών. Εξιχνιάστηκαν ύστερα από εμπεριστατωμένες έρευνες των αστυνομικών της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος ασφάλειας Δράμα σε συνεργασία με αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Νέας Ζύχνης, δύο περιπτώσεις απάτης και άλλες 6 απόπειρες σε βάρος ηλικιωμένων που έγιναν το Σαββατοκύριακο στους νομούς Δράμας και Σερών. Πιο αναλυτικά συνελήφθη το βράδυ στις 16 Πέμπτου στη Δράμα από αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος ασφάλειας Δράμας ένας 24χρονος αλλοδαπός, μέλος Σπύρας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαπάτηση πολιτών. Σε βάρος του συλληφθέντα και σε ακόμη 3 συνεργούς του, τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων διερευνώνται, σχηματίστηκε δικαιογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης. Αναλυτικότερα, προηγήθηκαν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες άγνωστοι δράστες επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες στους νομούς Δράμας και Σερών. Σύμφωνα με αυτές, άγνωστος δράστης επικοινωνούσε τηλεφωνικά με πολίτες, στους οποίους παρουσιαζόταν ως γιατρός και προφασιζόμενος ότι συγγενικό τους πρόσωπο τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα και χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση, ζήτουσε διάφορα χρηματικά ποσά. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, για να γίνουν πιο πιστικοί, κάποιοι από τους δράστες παρεμβάλλονταν και προσποιούνταν το συγγενικό πρόσωπο, επιβεβαιώνοντας τα ψευδή γεγονότα και προτρέποντας τους παθόντες να ικανοποιήσουν το χρηματικό αίτημα. Από την έως τώρα έρευνα προέκυψε ότι με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, στις 15 Μαΐου το πρωί σε χωριό της Δράμας, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μία ηλικιωμένη, πείθοντάς την να τοποθετήσει μία σακούλα με 5.000 ευρώ σε κάδο απορριμμάτων πλησίων της οικίας της, την οποία στη συνέχεια παρέλαβε ο 24χρονος. Επίσης, στις 16 Μαΐου το μεσημέρι, σε οικισμό των Σερών, εξαπάτησαν μία ακόμα ηλικιωμένη, αποσπώντας από αυτή το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ. Επιπλέον, σε άλλες 6 περιπτώσεις επιχείρησαν να εξαπατήσουν πολίτες στους νομούς Δράμας και Σερών, πλην όμως δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους. Στο πλαίσιο άμεσης κινητοποίησης και συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 24χρονο, ενώ σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του εντόπισαν επιμελώς κρυμμένο το χρηματικό ποσό των 8.150 ευρώ, μέρος του οποίου αποδόθηκε στις ηλικιωμένες. Κατασχέθηκαν επίσης το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο δράστης και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ τις έρευνες ενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Δράμας, προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της Σπύρας. Η Δημοτική Πλάζα Αλεξανδρούπολης καθώς και η Οικιανή Ακτή διακρίθηκαν φέτος στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες, στο οποίο κάθε χρόνο διακρίνεται η Ελλάδα. Η Γαλάζια Σημαία απονέμεται από το 1987 σε ακτές και μαρίνες που πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις. Για την βράβευση που έχει διάρκεια ενός έτους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κριθεί ως εξαιρετική η ποιότητα των υδάτων. Επιπλέον κριτήρια είναι η καθαριότητα, η οργάνωση, η πληροφόρηση και η ασφάλεια των λουωμένων.
με 497 βραβευμένες ακτές, 14 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη, η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες σε παραλίες, μαρίνες και τουριστικά σκάφη με γαλάζια σημαία, σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, τον εθνικό χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία στη χώρα μας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, η Δημοτική Πλάζα Αλεξανδρούπολης και η Κίανη Ακτή βραβεύονται με γαλάζιες σημαίες. Στην υπόλοιπη περιφέρεια, γαλάζιες σημαίες παίρνει η παραλία Πλατανίτη, Αρρωγής, Μέσης, στο Κάμπινγκ και η παραλία Ιουλία στο Φανάρι Ροδόπης. Στην Ξάνθη, οι παραλίες στο Εράσμιο και τα Μάγκανα, επίσης στο Πορτομόλο, Σταύδυρα, η Μάνδρα και το Μυροδάτο. Στην Καβάλα, η περιοχή Αμόγλωσσα, Κεραμωτή, Τόσκα, Μπάτης, Αμόλοφη, Νέα Ηρακλίτσα, Νέα Πέραμος, Οφρίνιο, Τούσλα, Σαρακίνα, Ορφάνη και τέλος στη Θάσο, Μακρύαμος, Πευκαριδίο και Πρίνος Δασίλειο. Σημειώνεται ότι φέτος το σύνολο των 47 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα η Ελλάδα κατήχε το 13% των συνολικών βραβευμένων ακτών. Πρώτη στη χώρα μας αναδείχθηκε και πάλι φέτος η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής με 94 σημαίες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος περισσότερες από 3.000 ακτές, σχεδόν 700 μαρίνες και 82 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο. Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία υλοποίησης του προγράμματος στη χώρα μας, γαλάζιες σημαίες θα κυματίσουν και φέτος τις ελληνικές ακτές, επιβραβεύοντας την εξαιρετική ποιότητα υδάτων και το υψηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών στους λουόμενους και διασφαλίζοντας με τα κριτήρια καθαριότητας και υγιεινής την προστασία της δημόσιας υγείας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ.